αφιερωμένη σε κάθε ανθρώπινο πλάσμα που διεκδικεί το δικαίωμα να ζήσει μια ζωή μακριά από τη φρίκη του πολέμου, έχοντας τα απολύτως απαραίτητα, είναι η ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Το παράθυρο» της κινηματογραφικής ομάδας του 12ου Γυμνασίου Ηρακλείου. Ποια άνοιξη! Η βρωμομουσική τους μπαίνει μέσα και τα βρωμοφαγητά τους! Οι πρωταγωνιστές κατοικούν στην ίδια γειτονιά με πρόσφυγες που εγκατέλειψαν την πατρίδα τους αναζητώντας μια νέα ζωή. Η μητέρα όμως ενοχλείται από την παρουσία τους, ενώ ο πατέρας της υπενθυμίζει πως κάποτε και οι Έλληνες είχαν βρεθεί σε αυτή τη θέση. Ξέχασες τον πατέρα σου. 19 χρονών έφυγε στην Αμερική. Δεν τους θέλω. Είναι ξένοι. Το γιο μας... Τυχιούχος στη Γερμανία. Το παιδί μου είναι μορφωμένο. Πάει για δουλειά. Και αυτοί γιατί ήρθανε. Δουλειά ψάχνουν. Είναι ξένοι. Όπως χιλιάδες παιδιά, έτσι και ο γιος αυτής της οικογένειας έχει μετικήσει στη Γερμανία, προσπαθώντας να χτίσει τη ζωή του μακριά από την πατρίδα και τους δικούς του, που μαθαίνουν τα νέα από το τηλέφωνο. Αλέξανδρε, δεν σ' ακούω καλά. Εγώ είμαι ξένος. Ξένος, μάνα, το καταλαβαίνεις. Ξένος. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν δικοί μας και ξένοι. Βάζοντας το παιδί της στη θέση των ξένων της δικής της γειτονιάς, η μάνα νιώθει τον πόνο και τη μοναξιά τους. Προσφέρει ένα κέρασμα, όπως θα ήθελε να πάρει και το δικό της το παιδί. Ευχαριστώ! Γεμάτη συμβολισμούς, η ταινία χτυπάει στο νεύρο του προβλήματος, δοκιμάζει τα όρια της ανθρωπιάς μας και δίνει μάθημα αλληλεγγύης. Γιώργο! Άνοιξε τα παράθυρα! Όλα τα παράθυρα! Να μπει η άνοιξη στο σπίτι μας!